τι σνακ μπορούμε να παίρνουμε στο γραφείο. Υπάρχουν ροφήματα για καύση λίπους ή ενεργοποίηση μεταβολισμού. Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε αν ένα παιδί παχύσαρκο εμφανίσει διαβήτη. Έχω χάσει την περίοδό μου στους τελευταίους 4 μήνες, είναι λόγω μεγάλης απώλειας κιλών. Η vegan διατροφή με συμπληρώματα καλύπτει πλήρως τα θρεπτικά στατικά του κρέατος. Έχω φούσκωμα και λέω να κάνω τεστ δυσανεξίας. Ποια είναι η γνώμη? Θα ήθελα να ξεκινήσω διατροφή, αλλά η ψυχολογία μου δεν είναι καλή. Τι να κάνω? Tips για πρωινά πριν τις πανελλήνιες. Καλώς ήρθες σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Θέκλα Γκιόνι, είμαι κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος και το σημερινό βιντεάκι, όπως έχεις δει ήδη από τον τίτλο, είναι ένα Q&A. Και επειδή εμείς τα λέμε αρκετά συχνά στο Instagram σε καθημερινή βάση, και εννοείται να πας να με ακολουθήσεις, συζητήσαμε για τα θέματα τα οποία θα ανεβαίνουν σε αυτό εδώ το κανάλι. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε τον μήνα να ανεβαίνει σίγουρα ένα βίντεο Q&A για να απαντάω στις δικές σας ερωτήσεις, γιατί αυτός είναι ο στόχος μου, να απαντάω σε ό,τι έχετε εσείς να με ρωτήσετε με θέμα τη διατροφή φυσικά. Το άλλο βιντεάκι να είναι ένα θέμα διατροφής, το οποίο μέσα από τις ερωτήσεις σας θέλει μεγαλύτερη ανάλυση, οπότε να επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Το τρίτο βιντεάκι να είναι μια νόστιμη συνταγή υγιεινή και θρεπτική ή μια παραλλαγή μιας κλασικής συνταγής σε μια πιο θρεπτική συνταγή. Και το τέταρτο βιντεάκι να είναι ένα What I Eat in a Day, όπου σας δείχνω την καθημερινότητά μου σε στυλ vlog αλλά και το τι τρώω μέσα σε αυτήν. Αυτά αποφασίσαμε στο Instagram, αλλά θα ήθελα πολύ και τη δική σας γνώμη εννοείται κάτω στα σχόλια για την συχνότητα και τα θέματα των βίντεο που θέλετε να ανεβαίνουν, γιατί στόχος μου είναι να καλύπτω τις δικές σας ανάγκες. Και επειδή πάρα πολύ μακρηγόρησα, πάμε νομίζω να ξεκινήσουμε με το Q&A. Σας είπα λοιπόν στο Instagram μου πείτε ερωτήσεις με θέμα την διατροφή, ούτως ώστε να μπορέσω να απαντήσω όσες περισσότερες γίνεται. Επειδή με βομβαρδίσετε με ερωτήσεις και πάρα πολύ σας χαίρομαι, γιατί θέλω πολύ να σας τις λύνω αυτές τις απορίες, το βιντεάκι θα χωριστεί σε δύο μέρη. Τώρα θα κάνουμε το part 1 και κάποια στιγμή θα ανέβει και το part 2. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις σας. Κάτι τελευταίο εννοείται, να πας να με ακολουθείς στο Instagram, ούτως ώστε να μου κάνεις και εσύ τις δικές σου απορίες και να λύνεις και τις δικές σου απορίες. Εννοείται, πριν ξεκινήσουμε, να πας να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα η εγγραφή σου, γιατί μου δείχνεις και με στηρίζεις έμπρακτα και όχι μόνο στα λόγια ότι σου αρέσει αυτό που βλέπεις και να συνεχίσω να το κάνω. Οπότε πήγαινε κατευθείαν να κάνεις εγγραφή. Επειδή θέλω το πρώτο βίντεο του μήνα Ιούνιος να είναι Q&A απαντώντας στις δικές σας ερωτήσεις, παρακαλώ, αφήστε μου τις ερωτήσεις σας εδώ. Το κινητό στο χέρι και ξεκινάμε. Τι σνακ μπορούμε να παίρνουμε στο γραφείο? Μία πολύ όμορφη ερώτηση. Έχουμε δείξει αρκετές επιλογές για σνακ εδώ πέρα στο κανάλι με διάφορες συνταγούλες. Πάμε να σας πω μερικές που μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Πάντα σαν σνακ μου έρχεται και θέλω να σας έρχεται και εσάς το φρούτο με τους ξηρούς καρπούς. Θέλουμε σίγουρα να τρώμε 1-2 φρούτα την ημέρα, οπότε τι καλύτερο να το εντάξουμε στα σνακ μας. Πάντα το φρούτο το συνδυάζουμε είτε με μια πηγή καλών λιπαρών, όπως είναι η ξηρή καρπή, ή τα αλήματα ξηρών καρπών και ή με μια πηγή πρωτεΐνης, όπως είναι για παράδειγμα το τυρί. Μπορεί το φρούτο να είναι και αποξηραμένο φρούτο, αλλά νομίζω ότι είμαστε στην καλύτερη εποχή των φρούτων που έχουμε τεράστια ποικιλία, οπότε τι καλύτερο να πάρουμε κάποιο φρούτο με κάποιον ξηρό καρπό μαζί μας. Άλλη επιλογή μπορεί να είναι μια θρεπτική μπάρα δημητριακών και το τονίζω θρεπτική, κοιτάμε τα συστατικά, ή κάποιο energy ball μπορείς να φτιάξεις εσύ μόνο στο σπίτι. Επίσης μπορεί να είναι κάποιο κρετσίνι, ριζογκοφρέτα ή παξιμαδάκι με τυρί ή με κάποιο άλυμα από πάνω ξηρών καρπών, ή κουλούρ Θεσσαλονίκης με Φιλαδέλφια για παράδειγμα, ή πάρα πολύ ωραία τώρα δροσιστική επιλογή είναι λαχανικά, για παράδειγμα γκουράκι και κοροτάκι μαζί με χούμους, το οποίο είναι εξαιρετικά θρεπτικό, ή θα μπορούσε να πάρεις και κάποιο γιαούρτι μαζί σου με λίγο μέλι ή κάποιο φρουτάκι μέσα. Νομίζω σου έχω δώσει αρκετές επιλογές. Αν ακούς έναν σκύλο να γαυγίζει, συγγνώμη, αλλά έχω γείτονες που το έχουν βγάλει το σκυλάκι στο μπαλκόνι και γαυγίζει σταμάτητα. Υπάρχουν ροφήματα για καύση λίπους ή ενεργοποίηση μεταβολισμού? Μία ερώτηση που νομίζω ότι την έχω απαντήσει αρκετές φορές, αλλά κάθε φορά που την κάνετε θα την απαντάω για να το κατανοήσουμε όλοι. Δεν υπάρχει σκεύασμα ή μαγικό φίλτρο
το οποίο θα μας κάνει να χάσουμε βάρος ή λίπος ή θα ενεργοποιήσει το μεταβολισμό μας. Η διατροφή, που είναι το 70% της προσπάθειάς μας, και η γυμναστική, που είναι το 30% της προσπάθειάς μας, σε συνδυασμό είναι το 100% της προσπάθειας, ούτως ώστε να έχουμε ένα υγιές σώμα, βάρος και μεταβολισμό. Μην πιστεύετε λοιπόν σε μαγικά φίλτρα και ματζούνια, δεν κάνουν τίποτα. Και γενικά δεν είμαι υπέρ των σκευασμάτων. Γιατί να παίρνουμε ένα σκεύασμα το οποίο έχει επεξεργαστεί σε τεράστιο βαθμό και έχει πάρα πολλά συντηρητικά μέσα, όταν μπορούμε να τρώμε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά, ξηρούς καρπούς, γαλακτοκομικά, χίλια δυο πράγματα θρεπτικά. Και προχωράμε. Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε αν ένα παιδί παχύσαρκο εμφανίσει διαβήτη? Μία μανούλα μάλλον έχει αυτήν την απορία. Αυτό σίγουρα μπορούμε να το διαπιστώσουμε, είναι μέσα από εξετάσεις αίματος. Πάμε λοιπόν στον παιδίατρο, μας γράφει εξετάσεις αίματος και βλέπουμε το ζάχαρο, τη γλυκοζηλιωμένη του και κάποιες δείκτες, αν κρίνει επιπλέον ο παιδίατρος ότι χρειάζεται να δει και να διαπιστώσει, όπως να κάνει μια καμπύλη ζαχάρου για παράδειγμα. Οπότε συζητάμε με τον παιδίατρο, μας γράφει εξετάσεις αίματος και από εκεί βλέπουμε αν ένα παιδί έχει εμφανίσει διαβήτη. Θα μπορούσαμε πολύ θεωρητικά να πούμε ότι κάποια από τα συμπτώματα του διαβήτη είναι πολυουρία, η πολυδιψία, η πολυφαγία, η κόπωση, κάποια απότομη απώλεια βάρους, αλλά όλα αυτά σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Κάνουμε εξετάσεις αίματος για να είμαστε σίγουροι. Επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, έχω χάσει την περίοδό μου στους τελευταίους 4 μήνες, είναι λόγω μεγάλης απώλειας κιλών. Εδώ πέρα δεν βλέπουμε κάποια ερώτηση, αλλά είναι μια πολύ ωραία αφορμή να σχολιάσουμε για την αμινόρεια. Η αμινόρεια, αρκετές, αν όχι τις περισσότερες φορές, είναι λόγω μεγάλης απώλειας κιλών και κυρίως λίπους. Είναι ο τρόπος πρώτον ο οργανισμός μας να μας χτυπήσει ένα καμπανάκι και να μας πει ότι κάτι συμβαίνει στον οργανισμό, πρέπει να σε προσέξεις, πρέπει να σε φροντίσεις, και είναι λόγω ότι έχουμε χάσει πολύ λίπος σε σημείο που είναι επιβλαβές για την υγεία μας, και σίγουρα είναι ένας τρόπος να προφυλάξει άλλα όργανα, άλλους μηχανισμούς στον οργανισμό μας να συνεχίσουν να λειτουργούν. Είναι σαν να έχουμε αρκετές ασφάλειες στον πίνακα του σπιτιού μας και αυτές που, επειδή πρέπει να κλείσει κάποια ασφάλεια ο οργανισμός μας, δεν μπορεί να τα επεξέλθει σε όλες, αρχίζει να κλείνει ασφάλειες. Ξεκινάει από την ασφάλεια της περίοδου. Σου λέει ότι δεν την χρειάζομαι, κλείς την, αυτή την ενέργεια θα την δώσω κάπου αλλού. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν υποσιτίζεται και μάλιστα για αρκετό χρονικό διάστημα και χάνει απότομα και πολύ σωματικό βάρος, ο οργανισμός του δεν έχει την ενέργεια να ανταπεξέλθει σε όλα όσα χρειάζεται στην ημέρα. Οπότε κάτι το οποίο μπορεί να ζήσει και χωρίς αυτό, που είναι περίοδος, κατεβάζει το ρελιέ, κατεβάζει την ασφάλεια. Ωστόσο, είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνο και θα πρέπει να το προσέξουμε, γιατί ορμονολογικά έχει διαταραχθεί ο οργανισμός μας και δεν είναι μόνο ότι δεν έχω περίοδο, έτσι κι αλλιώς δεν θα ήθελα να μείνω αυτή τη στιγμή έγκυος που ακούω από κάποιες κοπέλες, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη συνέπεια στον ανθρώπινο γυναικείο οργανισμό μια τόσο μεγάλη ορμονολογική αλλαγή. Και επιπλέον να πω ότι μια τόσο μεγάλη απώλεια κιλών δεν έχει μόνο σαν συνέπεια την απώλεια της περίοδου, αλλά έρχεται μαζί με άλλα, όπως μπορεί να είναι πολύ μεγάλη απώλεια μαλλιών που παρατηρείται πάρα πολύ, πολύ αφυδατωμένο δέρμα, νύχια που σπάνε πάρα πολύ εύκολα, χλωμό δέρμα, κακή διάθεση, πολύ έντονη κόπωση. Όλα αυτά φαντάζομαι δεν τα θέλει κάποιος. Οπότε στο βωμό ενός αδύνατου σώματος μην πάμε να καταστρέψουμε το σώμα μας. Καταλαβαίνω ότι αυτό το κομμάτι θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση και ίσως το αναλύσουμε με τα χαράς μου σε ένα επόμενο βιντεάκι. Αυτή τη στιγμή απλώς εξηγώ τι συνέπειες μπορεί να έχει μια πολύ μεγάλη απώλεια βάρους και πόσο κακό μπορεί να κάνει η διακοπή της περίοδου σε μια γυναίκα και ορμονολογικά και στη διάθεσή της και στα όργανά της. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, η vegan διατροφή με συμπληρώματα καλύπτει πλήρως τα θρεπτικά συστατικά του κρέατος? Μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Να πούμε λίγο για την vegan διατροφή. Για όσους μπορεί να μην γνωρίζουν τι είναι η vegan διατροφή, είναι η αυστηρά χορτοφαγική δίαιτα ή διατροφή, τρόπος σύντησης, που αποκλεί οτιδήποτε ζωικό,
καθαρά ζωικό, όπως είναι για παράδειγμα το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, αλλά αποκλεί και για παράδειγμα το μέλι, το οποίο βάζουμε τις μέλισσες να εργαστούν για να παράγουν το μέλι. Κάτι το οποίο μπορεί να το έκαναν στο βαθμό που τις εξαναγκάζει ο άνθρωπος να το κάνει για να τρώει το μέλι. Αυτό, αν έχει κάποιος να προσθέσει κάτι παραπάνω, εννοείται στα σχόλια με τα χαράς μου. Οπότε, η αυστηρά χορτοφαγική δίαιτα vegan διατροφή, η vegan λοιπόν διατροφή, που την συζητάμε τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ συχνά, είναι μια διατροφή που στο μεγαλύτερο ποσοστό της θέλει συμπληρωματική χορήγηση κάποιων βιταμινών, κάποιων μικροθρεπτικών συστατικών. Τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία θέλουν ενίσχυση είναι ο σίδηρος και η βιταμίνη B12, τα οποία τα βρίσκουμε κατά βάση στα ζωικής προέλευσης τρόφιμα, ειδικά την B12. Και στον σίδηρο, επειδή στα φυτικής προέλευσης τρόφιμα υπάρχει ο μη αιμικός σίδηρος, από τον οποίο ο ανθρώπινος οργανισμός απορροφεί ένα μικρό ποσοστό και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στους συνδυασμούς που κάνουμε στα φαγητά μας, πάμε και ενισχύουμε συνήθως και τον σίδηρο. Ωστόσο, θέλω να σας πω για τη συμπληρωματική χορήγηση βιταμινών σε οποιονδήποτε άνθρωπο, κάνουμε πρώτα εξετάσεις αίματος. Δεν παίρνουμε συμπληρώματα και βιταμίνες χωρίς να έχουμε δει πριν ότι υπάρχει κάπου έλλειψη. Οπότε, κάνουμε εξετάσεις, βλέπουμε ότι κάπου υπάρχει έλλειψη και πάμε να βοηθήσουμε συμπληρωματικά, εκτός δηλαδή από τη διατροφή που έτσι κι αλλιώς το βοηθάμε, συμπληρωματικά με κάποιες βιταμίνες ή με κάποια συμπληρώματα. Πολύ σπάνια μία vegan διατροφή μπορεί να γίνει χωρίς συμπληρωματική βοήθεια, ωστόσο γίνεται, εννοείται, απλώς θέλει καθοδήγηση από έναν διαιτολόγο-διατροφολόγο, ώστε να κάθε μέρα αυτός ο άνθρωπος να παίρνει όλα τα θρεπτικά συστατικά και έτσι συνδυασμένο, ώστε να τα απορροφάει και στο μεγαλύτερο βαθμό. Γίνεται απλώς θέλει καθοδήγηση. Αν δεν υπάρχει καθοδήγηση, συνήθως χρειάζεται μια συμπληρωματική χορήγηση. Κάνουμε εξετάσεις και βλέπουμε πού μπορεί να υπάρχει κάποια έλλειψη. Στην χορτοφαγική δίαιτα, δηλαδή που συνήθως μπορεί να υπάρχει χορτοφαγική, λέμε μία δίαιτα που είτε μπορεί να μην έχει κρέας, είτε ψάρι, είτε γαλακτοκομικά, είτε αυγά, είτε όλα αυτά. Οπότε, ανάλογα με το τι συμπεριλαμβάνει η διατροφή ενός χορτοφάγου, μπορεί να χρειάζεται κάποια συμπληρωματική χορήγηση σε κάποια, μπορεί και όχι. Και συνεχίζουμε στην επόμενη ερώτηση. Έχω φούσκωμα και λέω να κάνω τεστ δυσανεξίας. Ποια είναι η γνώμη σας? Αρχικά νομίζω ότι δεν έχεις δει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που έχω κάνει μόνο για τα τεστ δυσανεξίας. Σας το βάζω εδώ να το δείτε, νομίζω ότι δείχνω σωστά. Λοιπόν, και αφορά τα τεστ δυσανεξίας και μόνο. Εδώ να πω ότι δεν είναι η δική μου γνώμη ή άποψη, αλλά το Υπουργείο Υγείας έχει κατατάξει αυτά τα τεστ ως αναξιόπιστα, ως αβάσιμα, χωρίς επιστημονική βάση και είναι παράνομο να τα κάνει κάποιος. Δεν αναρωτιέστε γιατί κανένας διαιτολόγος δεν τα προτείνει και δεν τα κάνει. Δηλαδή εμείς δεν θα είχαμε κάποιο οικονομικό όφελος αν ερχόταν κόσμος και κάνουν τεστ δυσανεξίας στο γραφείο μας. Περισσότερα χρήματα δεν θα βγάζαμε. Γιατί τόσο κουτί είμαστε να μην τα κάνουμε αν και είναι καλά και θα βγάζαμε και κάποιο κέρδος? Δεν είναι γι' αυτό, γιατί οι διαιτολόγοι έχουμε ως προτεραιότητα την υγεία σας και ό,τι λέμε να έχει επιστημονική βάση και ορθότητα. Όταν κάποιο λοιπόν τεστ σε βάζει να κρατάς κάποιες ράβδες και μετά με ένα χαρτί σου βγάζει κάποιες τροφές που δεν πρέπει να τρως και κάποιες που τρως και δεν έχει καμία επιστημονική βάση ποτέ και πουθενά, τότε προφανώς δεν θα το συστήσουμε. Και επιπροσθέτως, να σας εξηγήσω και εδώ ότι η δυσανεξία σε κάτι δεν σημαίνει ότι θα αυξηθεί το σωματικό βάρος. Για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη. Αυτοί οι άνθρωποι, αν καταναλώσουν λακτόζη, δεν θα πάρουν βάρος. Απλώς, αν καταναλώσουν λακτόζη, θα πριστεί η κοιλιά τους, θα φουσκώσει. Οπότε, εκεί θέλουμε να πάμε να μειώσουμε τη λακτόζη, να την αφαιρέσουμε για να μην έχουμε τα συμπτώματα. Αυτό κρατάμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν έχουμε κάποια δυσανεξία όντως στη λακτόζη ή στη γλουτένη, τα τεστ δυσανεξίας δεν θα μας το δείξουν, δεν είναι έγκυρα. Θα πρέπει να κάνουμε ειδικές εξετάσεις αίματος που θα μας πει ο γιατρός μας, ο παθολόγος μας ή ο γαστρεντερολόγος μας. Συγκεκριμένες εξετάσεις, άλλες γίνονται για τη γλουτένη, άλλες για τη λακτόζη. Και όχι με τα τεστ δυσανεξίας με τις ράβδους. Προσοχή μεγάλη! Προχωράμε γιατί νομίζω ότι έγινε πολύ αυστηρή. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω διατροφή, αλλά η ψυχολογία μου δεν είναι καλή. Τι να κάνω? Θίγουμε εδώ ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο θέμα,
που είναι σύνδεση της ψυχολογίας με την διατροφή, είναι δύο πράγματα τα οποία συνδέονται άρρηκτα, είναι παντρεμένα και ενωμένα και αγαπημένα και θα πρέπει το ένα να υποστηρίζει το άλλο. Αν η ψυχολογία μου δεν είναι καλή, κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να μην είμαι σε φάση να τηρήσω ένα πρόγραμμα διατροφής, να προσέξω τον εαυτό μου και να τον φροντίσω. Ίσως είναι προτιμότερο να φροντίσω πρώτα την ψυχολογία μου, να αισθάνομαι εγώ καλά, ούτως ώστε αν αρχίσω να με φροντίζω ψυχολογικά, να αρχίσω στη συνέχεια να θέλω να με φροντίσω και μέσω της διατροφής. Αν δεν με φροντίσω ψυχολογικά, αν δεν είμαι σε καλή ψυχική κατάσταση, το πιο πιθανόν είναι να ξεκινήσω μια διατροφή, να πηγαίνει τέλεια, αλλά κάτι να με δυσκολεύει και να μην μπορώ να το εξηγήσω. Αν παράλληλα όμως συμβολευτώ έναν ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή για το κομμάτι της ψυχολογίας μου, να δω τι συμβαίνει, πώς μπορώ να με βοηθήσω, πώς μπορώ να με ενισχύσω, πώς μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό, και ταυτόχρονα συμβουλευτώ έναν διαιτολόγο-διατροφολόγο που να έχει όλο όμως αυτό το κομμάτι της ενσυναίσθησης και της κατανόησης και της ολιστικής προσέγγισης, δηλαδή και της ψυχολογικής προσέγγισης, και αυτοί οι άνθρωποι, οι δύο ειδικότητες ενωθούν για να σε βοηθήσουν, τότε πίστεψέ με, το αποτέλεσμα θα είναι υπέροχο. Έχω ανθρώπους και είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχω συνεργάτες ψυχολόγους ψυχοθεραπευτές, που συνεργαζόμαστε και παρακολουθούμε ταυτόχρονα ανθρώπους και η εξέλιξή τους είναι τέλεια και πάντα ανωδική και πάρα πολύ, πολύ απότομα ανωδική. Ενώ μπορεί αν έκαναν μόνο το κομμάτι της διατροφικής παρακολούθησης να ανέβαινε όλο το κομμάτι της αυτοπεποίθησης και όλο αυτό που θα ήθελαν, αλλά πιο σταδιακά. Αλλά όταν υπάρχει διατροφή και διατροφολόγος και ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής, η αλλαγή είναι πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ γρήγορη. Αυτά. Προχωράμε παρακάτω. Tips για πρωινά πριν τις πανελλήνιες. Λοιπόν, πριν τις πανελλήνιες, και είναι ένα πολύ ωραίο θέμα το κομμάτι διατροφής στις πανελλήνιες και γενικά διατροφή για κοφτερό μυαλό και ενέργεια εγκεφαλική, θέλω να σου πω ότι ο εγκέφαλός μας χρησιμοποιεί γλυκόζη ως καύσιμο. Η γλυκόζη είναι οι υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες δεν είναι μόνο η ζάχαρη που λέμε θα φάω ζάχαρη πριν πάω για πανελλήνιες, πριν πάω να γράψω ένα διαγώνισμα, μια εξεταστική. Οι υδατάνθρακες είναι και τα δημητριακά, δηλαδή είναι και το ψωμί και τα κριτσίνια και τα παξιμάδια και οι φρυγανιές. Είναι εννοείται και τα φρούτα μας, είναι και το μέλι και η μαρμελάδα. Οπότε θέλουμε έναν συνδυασμό που σίγουρα να έχουμε πηγές υδατάνθρακων στο πρωινό μας, αλλά να έχουμε μαζί πηγές καλών λιπαρών, ιδανικά και πηγές πρωτεΐνης και ιδανικά εννοείται και κάποιο φρούτο για περισσότερες βιταμίνες. Θέλουμε λοιπόν να συνδυάζουμε τους υδατάνθρακες με καλά λιπαρά και τους υδατάνθρακες με πρωτεΐνη, ούτως ώστε η ενέργειά μας να μην κάνει αυτό, ανεβαίνει και πέφτει απότομα, γιατί στη μία ώρα θα έχεις κοφτερό μυαλό, αλλά μετά από τη μία ώρα θα πέσει η ενέργειά σου και θα είσαι πιο υποτονικός, οπότε δεν θα είσαι συγκεντρωμένος. Εμείς τι θέλουμε? Να είμαστε μόνοι μας συγκεντρωμένοι και σταθερά για να γράψουμε τέλεια. Οπότε, γι' αυτό συνδυάζουμε υδατάνθρακες μαζί με αυτές τις δύο πηγές, καλών λιπαρών ή πρωτεΐνη, ούτως ώστε να ανέβει η ενέργειά μας και να μείνει σταθερή για μεγάλο χρονικό διάστημα και εμείς να είμαστε συγκεντρωμένοι και να γράψουμε τέλεια. Άρα, προτάσεις για πρωινά. Γράψτε ψωμάκι, φυσικό βούτυρο ή ταχίνι, μπανάνα από πάνω, μέλι και λίγο χυμό πορτοκάλι. Ένα ωραίο τοστάκι με τυρί, κρέμα, τυράκι, για παράδειγμα χαμηλών λιπαρών, ντομάτα, μαρούλι και χυμό φυσικό πορτοκάλι. Αν βιάζεσαι πάρα πολύ, μπορείς να φτιάξεις ένα σμούθι για να το πάρεις να το πίνεις κατά τη διαδρομή, στο οποίο σμούθι μπορείς να βάλεις γάλα, γιαούρτι, φρούτα μέσα, φυσικό βούτυρο ή σπόρους, ηλιόσπορους, κολοκυθόσπορους και λίγο μέλι και βρώμη. Ή μπορείς να φας κάποιο porridge ή overnight oats, τα οποία θα περιέχουν βρώμη, γάλα, μέλι, ξηρούς καρπούς, σπόρους. Τέλειο! Ή ψωμάκι με αβοκάντο που είναι καλά λιπαρά, τυράκι, αυγουλάκι και ένα χυμό φυσικό πορτοκαλί ανάμεικτο. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά πρωινά που μπορείς να κάνεις. Θέλετε να σας πω ένα story time δικό μου για όταν έδινα πανελλήνιες? Εγώ αυτό λοιπόν που έκανα είναι ότι έτρωγα κανονικά το πρωινό μου. Γενικά είμαι πρωινός τύπος, που είμαι πολύ χαλαρή και ήρεμη
κατάσταση. Δεν άνοιγα καθόλου βιβλίο πριν πάω να δώσω πανελλήνιες, ποτέ ξυπνούσα, έτρωγα το πρωινό μου, ετοιμαζόμουν, με πήγαινε η μαμά στο σχολείο με το αυτοκίνητο γιατί ήταν λίγο μακριά για να δώσω. Δεν έβγαινα από το αυτοκίνητο παρά μόνο όταν χτυπούσα το κουδούνι για να μπούμε, δηλαδή εκεί που μαζεύονται όλα τα παιδιά και συζητάνε για το τι θα πέσει, για. Εγώ δεν ήμουν πουθενά γιατί θα με άγχωνε. Ήθελα να είμαι πολύ χαλαρή και λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι και βγω από το αυτοκίνητο της μαμάς για να πάω να γράψω, είχα μαζί μου ένα σοκολατάκι μαύρο με αρκετή περιεκτικότητα σε κακάο και έτρωγα αυτό, ένα τσικ, πριν πάω να δώσω. Το μεγαλύτερο όφελος που είχε εκείνη τη στιγμή σοκολάτα για μένα ήταν το placebo effect, δηλαδή πίστευα ότι θα με βοηθήσει και γι' αυτό με βοηθούσε. Ύστερα μετά, αφού το έψαξα, όντως η σοκολάτα συνδέεται και με καλύτερες γνωστικές επιδόσεις και με καλύτερη μνήμη. Οπότε εγώ μπορεί τότε να μην το έξερα, απλώς να νόμιζα ότι επειδή θα φάω κάτι γλυκό θα με βοηθήσει να είμαι πιο συγκεντρωμένη, αλλά εν τέλει όντως βοηθούσε γιατί το κακάο είναι πραγματικά, δεν θα το λέγαμε υπερτροφή λόγω μαρκετίστικα, αλλά όντως έχει πάρα πολλά ωφέλη. Οπότε εγώ αυτό που θα σου πρότεινα, τουλάχιστον αυτό που βοήθησε εμένα και είμαι σίγουρη θα σε βοηθήσει, είναι να φας ένα καλό πρωινό που όμως δεν θα σε ρίξει ενεργειακά, δηλαδή δεν θα είναι ένα βαρύ πρωινό τύπο μελέτα με λουκάνικα, αλλά θα είναι ένα θρεπτικό πρωινό το οποίο θα έχει μέσα και βιταμίνες, δηλαδή και φρούτα και λαχανικά. Μία ωρίτσα πριν πας να δώσεις και λίγο πριν μπεις, φάε ένα σοκολατάκι με όσο μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε κακάο για να πάρουμε τα ωφέλη από το κακάο και μπες μέσα να σκίσεις. Παράλληλα, όταν θα γράφεις, θα έχεις μαζί σου και ένα μπουκαλάκι νερό. Το νερό βοηθάει πάρα πολύ τον εγκέφαλο, ούτως ώστε να είναι πάρα πολύ ενεργός εκείνη τη στιγμή και να λειτουργήσει το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται. Αν είμαστε αφυδατωμένοι, έχει φανεί ότι πέφτουν οι γνωστικές μας επιδόσεις εκείνη τη στιγμή και η συγκέντρωσή μας. Οπότε, νερό δίπλα στο θρανίο οπωσδήποτε και πάρε μαζί σου και ακόμη ένα σοκολατάκι, αν εκείνη τη στιγμή σαν δεις ότι θέλεις λίγο ένα μπουστάρισμα ενέργειας. Αυτές οι συμβουλές οι γρήγορες από εμένα για τις πανελλήνιες και σου εύχομαι να ασκήσεις. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα κλείσουμε το βιντεάκι και σίγουρα θα υπάρξει και part 2, γιατί οι ερωτήσεις σας είναι πάρα πολλές και θέλω να απαντήσω όσες περισσότερες γίνεται, αλλά δεν θέλω να βγει και τεράστιο το βίντεο γιατί θέλω να το δείτε από την αρχή μέχρι το τέλος και να το απολαύσετε. Μαζί λοιπόν θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη στις 3 και εννοείται μέχρι τότε αρχικά κάνε εγγραφή στο κανάλι μου και like στο βιντεάκι και στη συνέχεια εννοείται να αγαπάς το σώμα σου, να τρέφεσαι ισορροπημένα και να ασκείσαι.